Είδα αρκετά σχόλια όπου α, πήρατε και απομονώσατε μία δική μου φράση, κάποιοι που το έκαναν αυτό, α, θέλοντας να με επικηρύξετε. Θα σας πω το εξής. Η φράση μου ήταν ακριβώς σε ρητορικό ερώτημα. Εσείς αμφισβητείτε αυτή τη στιγμή ότι μια καριέρα στο ζενίθ της... Πλήτεται. Να σας πω λοιπόν ότι σε μένα αυτά τα ζητήματα είναι πολύ δύσκολα. Και είναι δύσκολα όχι γιατί ένας άνθρωπος... με τον οποίο έχω συνεργαστεί εδώ στην εκπομπή... Α, α, κατηγορείται με πολύ συγκεκριμένη και βαριά κατηγορία. Αυτό το αφήνω στην άκρη. Είναι γιατί η δική μου παιδική ψυχή... είναι βασανισμένη πολλά χρόνια τώρα. Και είναι βασανισμένη πολλά χρόνια τώρα... γιατί εγώ σας έχω πει πολλές φορές ότι έχω πει σε εσά μόνο το 1% της ζωής μου. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό αγαπημένοι μου τηλεθεατές, ότι εγώ την ώρα που έκανα αυτό το συλλογισμό ήθελα να πω τη συνέχεια των γεγονότων που ερχόντουσαν, γιατί ο Δημήτρης Δαμιανός μας ενημέρωσε ότι α, δεν πρέπει να πλησιάζει τη σύζυγό του με την οποία έχουν κοινή καριέρα. Είναι κάτω από την ίδια στέγη, είναι στο ίδιο γραφείο και έχουν την ίδια, έτσι, α, αν θέλετε, ομπρέλα κοινή. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό, ότι ουσιαστικά αυτοί οι άνθρωποι που ένα στήριξε την καριέρα του στον άλλον, έλεγε το δικαστήριο ότι δεν πρέπει να πλησιάζει ο ένας τον άλλον όταν η δουλειά του είναι μαζί. Δεν μ' άφησαν λοιπόν να ολοκληρώσω αυτή τη φράση.